στίχο. Δεν μπορούμε να με επιδεχτούμε. Αγαλιάζει η ψυχή μας. Είναι έργο τέχνης. Άρα τι κάνει, με καλλιεργεί. Με κάνει πολιτισμένο άνθρωπο. Και ο πολιτισμένος άνθρωπος δεν θα πάρει ποτέ αρνητική θέση απέναντι στις βολές του τωρινού συστήματος. Δηλαδή, καλλιεργημένος άνθρωπος δεν πάει να πάρει ένα όπλο πάνω να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο. Δεν πάει στον πόλεμο. Γιατί ξέρει για ποιο λόγο έχει στηθεί αυτός ο πόλεμος. Και πιανού πόλεμος είναι. Οποιοδήποτε άλλο εκτός από του εαυτού του. Πώς πάνε οι Αμερικάνοι πολίτες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Τους είπαν ότι απειλούνται από αυτούς. Αλλά πώς το πίστεψαν. Τους έχουν αποβλακώσει. Και πιστεύουν ότι τους έκανε επίθεση στην Αμερική αυτές τις χώρες. Αυτές τις χώρες όμως τι, τυχαίνει να έχουν και πετρέλαια. Τυχαίνει να πυρπολούνται κιόλας από τους Αμερικάνους. Τυχαίνει να τους παίρνουν τα πετρέλαια. Τυχαίνει μετά να πάνε να τους φτιάξουν με δικά τους ωφέλη τις καταστροφές που ήδη τις δημιούργησαν. Ξαναχτίζουν με αμερικάνικα κεφάλαια οι πόλεις που γκρεμίζονται. Λοιπόν, το Ιωνίνο φάνερο το παιχνίδι. Πες μου, στις μέρες μας, γιατί δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εξεγερτικά, κατά τη γνώμη σου? Γράφονται. Γράφονται. Να ακούσετε αρκετούς πιτσιρικάδες που ραπάρουν. Εντάξει, μπορεί εκεί να υπάρχει έλλειψη της μουσικής, αλλά η στιχουργική της είναι αριστοργηματική. Πολύ καλή. Με τούτο εδώ το τραγούδι θέλω να σας ευχηθώ. Τούτο το χειμώνα που τελικά θα έρθει, πιστέψτε με, και θα είναι πολύ άγριος. Να έχετε όσο περισσότερες αγκαλιές γίνεται. Πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουμε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουμε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούν, να μπερδευτούν και στον φιλιό τη μουσική ρυθμό να κοιμηθούν, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή να είναι. Μόρε 40 χρόνια εφηβός κοντά μισό αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. 40 χρόνια νόριμος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δεν με ξεπέταξε, μα μια στομή στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι? Λάλη, το παιδί μας λάλη, λάλη, λάλη και πάει γυλά. Έτσι με κοιμίζανε. Λάλη στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάει γυλά. Πού τα? Τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Δεν τον αντισφετώνα μου σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία. Για να μ' αποκοιμήσουνε δασκάλοι στα θρανία. Και όλα τα θυμόνα κι είχα μυαλό ξουράφι. Να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτη.
άλυσα την παιδική μου εικόνα. Εκείνου το ανιτάμπορα που περάνταγες με τον Ρα. Πίπρα που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσε, άρχοντα φέρε. Μαθητή θα μόνα μαζί μου απόψε έφερε εκείνη τη σπεντόνα. Μη πάει ο νου σου στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω. Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξεντονίσω. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή θα μόνα. Απόψε που βρεθήκαμε σας δίνω τη σφεντόνα. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην Ελλάδα? Ξέρω ότι δεν είσαι από τους καλλιτέχνες που μας πούν τα λόγια. Η Ελλάδα επιμένει να γίνει Ευρώπη και λέμε στον δρόμο άντε ρε, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να γίνουμε Ευρώπη. Πιστεύω ότι αν κάποιος Έλληνας από αυτούς που λέει, ένας ταξιτζής, πότε θα γίνουμε Ευρώπη, αν πήγαινε και δούλευε ταξί έξω, θα γύριζε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Θα ζούσε μέσα στην ανία, θα ήταν ένα νούμερο, με αριθμό στην πλάτη δηλαδή, και τίποτα άλλο. Δεν θα υπήρχε ο αυθερμητισμός, δεν θα υπήρχε η καλημέρα στο ταξί του, δεν θα υπήρχε ένα νέκτοτο, δεν θα υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Να τη βράσω την Ευρώπη. Εκτρέφει στρατιώτες της εργασίας. Δεν είναι λίγο αφοριστικό, θα σου πει κάποιος να λες να τη βράσω την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει αυτό που περιγράφεις. Αλλά έχει το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης, τι δηλαδή. Να τώρα μας κάνουν έλεγχο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν κυβερνάει η Ελλάδα. Κυβερνάνε τα κεφάλαια της Ευρώπης. Δεν μιλάει για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί ποτέ δεν κυβερνούσαν. Απλώς εκτελούσαν. Και η Ευρώπη που λένε των μεγάλων ανθρωπιστικών ιδεών, του ουμανισμού. Όχι, αυτό είναι κατασκευασμένο. Είναι τα παλιά τσάγια των κυριών των πλουσίων. Που έκαναν τσάγια για τα φτωχά παιδάκια. Mm-hmm. Να κάνουμε και μια συναυλία τώρα για τα φτωχά παιδιά της Ελβετίας, να ησυχάσουμε. Πες μου κάτι, είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα πατάει πιο γερά σε αυτό που λέμε ανατολική νοοτροπία? Ναι. Γιατί με την τουρκοκρατία εδώ πέρα μπλέχθηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Συγχρόνως κρατούμε και την αρχαία Ελλάδα που είναι δυτικού τύπου. Έγινε και αυτό, αν πάρεις την ελληνική ιστορία θα δεις ότι πραγματικά είμαστε ένα μείγμα, βρε παιδί μου, από Ανατολή και Δύση. Mm-hmm. Έτσι είναι. Mm-hmm. Με πολλή φιλοσοφία από το αρχαίο παρελθόν, με πολλούς αγώνες στο πιο νέο παρελθόν και τώρα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, χάνουμε και τις δύο ταυτότητες, και της Ανατολής και της Δύσης. Πάμε σε ομογενοποίηση γενικώς, βλέπεις? Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Και κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το στοιχείο που... Κοίταξε να δεις, ναι, τώρα, δηλαδή, ας πούμε, οι Αμερικάνοι και, και όλα τα εξελιγμένα οικονομικά κράτη την ξέρουν την Coca-Cola. Την έχουν πιει. Μπορεί και να τη βαρέθηκαν. Η παραγωγή της Coca-Cola όμως έχει πλεόνασμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τη στείλουν στην Αφρική και στην Ασία. Ναι, αλλά η Αφρική και η Ασία δεν έχει λεφτά να αγοράσει την Coca-Cola. Τους δίνουμε ελάχιστα λεφτά. Με επενδύσεις, εκεί λέει, θα κάνουμε επενδύσεις στην Αφρική. Αφού τους πήρανε τη γη, θα κάνουν εργοστάσια, θα δουλεύουν οι Αφρικανοί στην Coca-Cola και θα παίρνουν τόσο, ούτως ώστε να αγοράζουν μία Coca-Cola. Δεν είναι ολοφάνερο. Mm-hmm. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου, μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε, πρέπει να κάνει τι? Να πατάει σε πιο ανατολική κοινωνία? Η Ελλάδα ανατροπία πρέπει να κάνει, ναι, το εξής. Ό,τι κάνουν όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται όπου, κάνει συμβούλιο το G8 ή το G20 ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Θα ξαναφέρω το Σιάτλ, τη Θεσσαλονίκη, τη Γένοβα.